Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 και 9 πρώτα λεπτά και είστε όλοι συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ούγκλας, στην εκπομπή Infotainment. Μαζί σας θα είμαι εγώ για την επόμενη μία ώρα. Είμαι η Τζοάννα Χριστοφόρου για όσους δεν με ξέρετε. Και έτσι θα κάνουμε ένα ειδησιογραφικό διπορικό όπως κάθε φορά σε όλη την Ελλάδα, αλλά και φυσικά θα δούμε τις εξελίξεις και στον κόσμο. Με τι θα ξεκινήσουμε σήμερα? Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα πρωτοσέλιδο από το ζούγκλα.gr και αφορά σε έναν απατεώνα με ράσα. Επικεφαλής πείρας που εξαπάτησε πάνω από 160 ανέργους σε όλη την Ελλάδα φέρεται να είναι ένας ιερέας από το Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ο οποίος μαζί με άλλους δύο συνεργούς του, έναν 45χρονο και έναν 40χρονο δικηγόρο, κατάφεραν να αποκομίσουν πολλές χιλιάδες ευρώ από την παράνομη δραστηριότητά τους. Οι τρεις δράστες είχαν ιδρύσει εταιρείες ευρέσεως εργασίας και αποσπούσαν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούσαν δουλειά. Μάλιστα, τέσσερα θύματα τους πίστηκαν από τους τρεις άντρες να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Κύπρο, χωρίς ποτέ όμως να έχει κανονιστεί κάποια θέση εργασίας. Εις βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατά περιπτώσει κατηγορίες της σύστασης συμμορίας, της απάτης κακουργηματικής μορφής κατά εξακολούθησης και κατεπάγγελμα, της πλαστογραφίας, της απατηλής διέγερσης σε μετανάστευση, της άμεσης συνεργασίας σε απάτη και της απιστίας δικηγόρων. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για την έκνομη δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας. Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε η σύνθεση των μελών, διευκρινίστηκαν οι ρόλοι των εμπλεκομένων, εξακριβώθηκε ο τρόπος ή μέθοδος δράσης τους, προσδιορίστηκε ο αριθμός των ατόμων που εξαπατήθηκαν και καθορίστηκε το ύψος του παράνομου περιουσιακού ωφέλους. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι από τον Απρίλιο του 2009, περίπου όταν ξεκίνησε και η κρίση, στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος ιερέας ίδρυσε αρχικά μία εταιρεία υποσχόμενος ψευδός σε ανέργους τη δυνατότητα να τους εξασφαλίσει θέση εργασίας τόσο σε περιοχές της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Τον Μάρτιο του 2013 ο ιερέας συνεργαζόμενος με τον 45χρονο συνεργό του και με τη συνδρομή του 40χρονου δικηγόρου ίδρυσε δεύτερη επιχείρηση με συναφές αντικείμενο. Μάλιστα, για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στο εγχείρημά τους, χρησιμοποίησαν στην εταιρεία αυτή διαχειριστή αχυράνθρωπο και υπαλλήλους. Κατά τη λειτουργία των εν λόγω επιχειρήσεων, δεν αναφέρονταν ή χρησιμοποιούνταν τα πραγματικά ονοματεπώνυμα των ιδρυτών τους, δεν υπήρχε διαζώσεις σε επαφή με τα θύματα, ενώ όλες οι συναλλαγές και οι επικοινωνίες γίνονταν τηλεφωνικά. Μετά την αλίευση των θυμάτων, μετά το ψάρεμά τους, η οποία γινόταν μέσω αγγελιών και αναρτήσεων στο διαδίκτυο για λόγους αληθοφάνειας φυσικά, τα μέλη του κυκλώματος ζητούσαν από τους ενδιαφερόμενους ένα βιογραφικό σημείωμα και τη σύναψη ενός υποτιθέμενου συμβολαίου σύμβασης εργασίας. Ακολούθως, αξίωναν από τους ανυποψίαστους πολίτες που αναζητούσαν επαγγελματική αποκατάσταση την κατάθεση χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή την αποστολή τους μέσω εταιριών μεταφοράς χρημάτων και τη συμπλήρωση συναλλαγματικών, υφαρπάζοντας με τον τρόπο αυτό διάφορα χρηματικά ποσά. Εκτιμάται ότι από τη δράση των ομιμοφανών εταιριών εξαπατήθηκαν συνολικά τουλάχιστον 166 πολίτες, ενώ το κύκλωμα απέσπασε παράνομο όφελος που ξεπερνά τις 78.000 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τεσσάρων θυμάτων, τα οποία αφού πίστηκαν από τις απατηλές υποσχέσεις του κυκλώματος, κατέβαλαν στα μέλη του μεγάλα χρηματικά ποσά και ταξίδεψαν στο εξωτερικό, στη Γερμανία και στην Κύπρο, όπως σας προανέφερα, προκειμένου να εργαστούν σε επιχειρήσεις. Οι δράστες όμως γνώριζαν εκ των προτέρων ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν επρόκειτο να προσληφθούν, καθώς είτε δεν πληρούσαν τα τυπικά προσόντα για την εργασία, είτε τις νομικές προϋποθέσεις για την παραμονή τους στο εξωτερικό. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια των τριών συλληφθέντων, βρέθηκε και κατασχέθηκε πληθώρα εγγράφων, όπως είναι τα βιογραφικά σημειώματα, και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, το περιεχόμενο των οποίων ερευνάται. Σημειώνεται ότι εναντίον του 30χρονου ιερέα έχει σχηματιστεί κατά το παρελθόν δικογραφία για παρόμοια αδικήματα, έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη, ενώ του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι από τον πρώτο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλη μελιωδικών Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διαλευκάνση της εγκληματικής τους δράσης. Αυτό ήταν έτσι το θέμα όσον αφορά τον απατεώνα παπά και τους άλλους δύο
συνεργάτες του, η δικαιοσύνη αναμένουμε να κάνει τη δουλειά της και φυσικά ενημερωνόμαστε για όλες τις εξελίξεις και εμείς αλλά και εσείς μέσα από το zoogla.gr. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε και τη μεγάλη κινητοποίηση πανελλαδική απεργία που είχε η ΑΔΔΗ, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Πολλοί βέβαια μιλάνε για μικρής έντασης έτσι, πορείες και συγκεντρώσεις για μαρτυρίας. Ωστόσο, τα ΜΑΤ συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Αντιστέκονται στο καθεστώς της αυτοαξιολόγησης και της διαθεσιμότητας των συναδέλφων τους. Εμφανίζονται έτσι οι εκπαιδευτικοί της χώρας μας παρά τους προπυλακισμούς και τις επιθέσεις που δέχονται. Κατά τη διάρκεια κινητοποίησης των ΟΛΜΕ και ΔΟΕΣ, ίσομοι θα συμμετάσχουν και στη 48ωρη απεργία που έχει ήδη εξαγγείλει η ΑΔΔΗ για τις 19 και 20 Μαρτίου. Εδώ από το zoogla.gr θα βλέπουμε και τις live εικόνες από τους δρόμους. Η ΟΛΜΕ, μάλιστα, έχει προκηρύξει και άλλη μια 24ωρη για την 21η του Μάρτη, την ημέρα εκπνοής δηλαδή της 8μηνης διαθεσιμότητας, μεγάλης μερίδας εκπαιδευτικών που θα οδηγηθούν σε απόλυση, καθώς το τέλος του μήνα αναμένεται να λήξει το μέτρο αυτό της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας των εκπαιδευτικών. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Κρατήστε, ρε παιδιά, κι εσείς κάτι! Με επεισοδιακό τρόπο άρχισε χτες στο Υπουργείο Παιδείας η υποχρεωτική επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης σε θέματα αξιολόγησης. Η ΟΛΜΕ και ΔΟΕ κάλεσαν τους εκπαιδευτικούς σε συγκέντρωση διαμαρτυρίες κατά της αξιολόγησης έξω από το Υπουργείο Παιδείας, βλέποντας ωστόσο τις δυνάμεις των ΜΑΤ να αναπτύσσονται απειλητικά για να διευκολύνουν την πρόσβαση των στελεχών εκπαίδευσης και των αξιολογητών, αποθώντας τους κάνοντας χρήση χημικών. Αυτές οι εικόνες της ντροπής στο Υπουργείο με τα ΜΑΤ να ξυλοκοπούν, να προπυλακίζουν εκπαιδευτικούς και να προσπαθούν να βάλουν από τις ποντικόπορτες τους αξιολογητές είναι απαράδεκτες. Καλούμε όλους τους προϊσταμένους, ειδικά εδώ της περιοχής μας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους σχολικούς συμβούλους, να μην δεχτούν να προχωρήσει αυτή η διαδικασία κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, να συνταχθούν με τον κλάδο και να στείλουν ένα μήνυμα προς το Υπουργείο ότι δημόσια εκπαίδευση με μάτια καταστολή δεν μπορεί να υφίσταται. Δημιουργήθηκε κλίμα έντασης, είναι γεγονός. Θεωρώ όμως ότι υπήρχε αποτέλεσμα, γιατί τελικά τα σεμινάρια δεν πραγματοποιήθηκαν χτες. Μπήκαν μέσα 60 περίπου συνάδελφοι, 60 από τους 160. Ο κλάδος μας αυτό δεν θα το επιτρέψει. Καθώς έχουμε εξηγήσει σε όλους τους τόνους ότι η αξιολόγηση αυτή που στοχεύει σε απολύσεις και σε συρρήκνωση του δημόσιου σχολείου είναι ανεπίτρεπτη και θα περάσει πάνω από τα πτώματά μας. Η αλήθεια είναι όμως, κυρία Ενίκα, ότι η ΟΛΜΕ έχει ήδη δει τις ομάδες αξιολόγησης να έχουν στεθεί και να έχουν ενημερωθεί. Αυτό είναι αναλυθές, καθώς η εικόνα που υπάρχει και που αποτυπώθηκε χθες στη Γενική Συνέλευση των Προέδρων στην Αθήνα είναι ότι σε αρκετές, τουλάχιστον σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις σχολείων, οι ομάδες δεν έχουν προχωρήσει, δεν έχουν συγκροτηθεί. Οι σύλλογοι έχουν βγάλει πρακτικά άρνησης στο πνεύμα της ΟΛΜΕ και εκεί όπου έχει προχωρήσει έχει η διαδικασία επιταχυνθεί, γιατί κάποιοι και σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές προσπάθησαν αμέσως μετά τις γιορτές με πολύ εσπευσμένες διαδικασίες να περάσουν τη διαδικασία χωρίς ο κλάδος να έχει ενημερωθεί, με το φόβο και με τις απειλές ότι η μη ας πούμε πειθάρχηση στη διαδικασία αυτή θα οδηγήσει σε πειθαρχικές διώξεις, κάτι που είναι ψευδές, καθώς και η δεύτερη εγκύκλιος και δίκογλου το αποσαφηνίζει με ξεκάθαρο τρόπο ότι η συμμετοχή στις ομάδες δεν είναι υποχρεωτική. Καλούμε λοιπόν τους εκπαιδευτικούς και της δευτεροβάθμιας, ακόμα και αν έχουν συγκροτήσει ομάδες, να μην δεχτούν να συνεχίσουν τη διαδικασία. Ο κλάδος των δασκάλων ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε συγκρότηση ομάδων, γιατί η πίεση σε αυτούς δεν έχει ασκηθεί τόσο επιτακτικά. Και να συνταχθούν με την λογική της ΟΛΜΕ ενάντια στην αξιολόγηση συρρήκνωση του δημόσιου σχολείου. Τρίτη, γίνεται μια παρεμπόδιση πάλι σεμιναρίου, γιατί η Σχολική Σύμβουλος της Μουσικής θα κάνει ένα σεμινάριο στο 4ο Δημοτικό Σχολείο με θέμα την διαμορφωτική αξιολόγηση. Εντάξει, αλλάζουμε λίγο το
Το τίτλο της αξιολόγησης το κάνουμε διαμορφωτική, αλλά εκτός από συνδικαλιστές είμαστε και επιστήμονες δάσκαλοι. Καταλαβαίνουμε πού πάει ο τίτλος. Θα είμαστε εκεί λοιπόν για να μην γίνει το σεμινάριο, γιατί από τη στιγμή που δεν γίνονται σεμινάρια, κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει κανέναν εκπαιδευτικό να το εφαρμόσει εφόσον δεν έχει ενημερωθεί. Άρα είναι πολύ βασικό να μην γίνονται τα σεμινάρια αυτά της αυτοαξιολόγησης. Οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας συρρήκνωσης έως κατάργησης του δημόσιου σχολείου, προαναγγέλλοντας την κορύφωση των κινητοποιήσεών τους μέχρι και τη λήξη της οκτάμηνης διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών στις 22 του Μάρτη. Ο αγώνας αιχμής είναι ακριβώς για τις διαθεσιμότητες. Αυτή η εβδομάδα που έρχεται είναι εβδομάδα κινητοποιήσεων, ήδη από τους 1845. Βεβαίως δεν έχει αποκατασταθεί κανείς, αλλά με διάφορες τροπολογίες, υποσχέσεις, μοριοδοτήσεις, αιτήσεις, αυτή τη στιγμή φαίνεται να μένουν εντελώς ακάλυπτοι γύρω στους 100 εκπαιδευτικούς. Εμείς είχαμε πει από την αρχή, από την ώρα που έσκασε η βόμβα των διαθεσιμοτήτων, ότι δεν θα επιτρέψουμε κανείς εκπαιδευτικός να είναι εκτός εκπαίδευσης μετά τις 22 Μάρτη, και αυτό θα το διαφυλάξουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό και η απεργιακή κινητοποίηση, η 48, που είχε εξαγγείλει άλλωστε και τις διαθεσιμότητες, και η ΑΔΔ. Η ΑΔΔ κήρυξε 48. Δεν θα σχολιάσω τώρα τις αποφάσεις της ΑΔΔ, καθώς δεν είναι της παρούσης, με ποιο τρόπο παλινδρομεί η ΑΔΔ στις διάφορες αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μια 48 την Τετάρτη και την Πέμπτη, 19 και 20, από την ΑΔΔ. Και χτες στη συνέλευση των Προέδρων αποφασίσαμε και η Παρασκευή 21 του μηνός να είναι η μέρα απεργίας για τους εκπαιδευτικούς, άλλη μια 24 δηλαδή, καθώς είναι απαράδεκτο τελευταία ημέρα πριν λήξουν οι διαθεσιμότητες. Και παραμονή της 25ης Μαρτίου, που όλοι θα γιορτάσουμε στα σχολεία μας την εθνική παλιγενεσία και τον ηρωισμό των προγόνων μας, εμείς να σκύψουμε το κεφάλι, να μπούμε στα σχολεία και να επιτρέψουμε στις 22 του μήνα να είναι απολυμμένοι οι συνάδελφοί μας εκπαιδευτικοί. 19 και 20 σίγουρα η απεργία με την ΑΔΔ που ξέρουμε ότι συμμετέχουμε. Η ΔΟΕ ακόμα δεν έχει συνεδριάσει για την Παρασκευή. Είναι αυτό πρόσφατη η απόφαση της ΕΛΜΕ να κάνουν και άλλη απεργία. Δεν το ξέρω. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να πούνε ότι θα συμμετέχει και η ΔΟΕ. Αλλά όμως δεν το ξέρω ακόμα για να σας το πω. Αυτό όμως που θέλω να πω τελειώνοντας είναι ότι για να μην δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις στον κόσμο, η εκπαιδευτική δεν είναι εναντίον της αξιολόγησης. Η θέση, η επίσημη του κλάδου μας, η οποία έχει βγει μετά από γενική συνέλευση, είναι ότι είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Είμαστε κατά αυτής της αξιολόγησης που πάει να εφαρμοστεί, και είμαστε κατά του καιρού που πάει να εφαρμοστεί και αυτή η αξιολόγηση. Όπου τα σχολεία δεν έχουν χρήματα να πάρουν χαρτί, όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν απαξιωθεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι κατά λοιπόν της αξιολόγησης, η εκπαιδευτική είναι του τρόπου που πάει να εφαρμοστεί και φυσικά του καιρού. Επίσης δηλώνουν, όπως είδατε και στο ρεπορτάζ, ότι τα σεμινάρια αυτά της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ήταν ανεπιτυχή, καθώς από τους 160 που είχαν κληθεί παρουσιάστηκαν μόνο οι 62. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε σε ένα φλέγον ζήτημα των τελευταίων μηνών και φυσικά αναφέρομαι στα διόδια. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λοιπόν είχε μιλήσει στην κάμερα του TRT και είπε ότι τα διόδια δεν πρόκειται να αυξήσουν τις τιμές τους στην Ελλάδα. Αργότερα βέβαια είδαμε αυξήσεις των διοδίων και βγαίνει και λέει ότι τα δικά μας διόδια έχουν τις χαμηλότερες τιμές από τα διόδια σε όλη την Ευρώπη. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Κέρδισε τις εντυπώσεις για ακόμη μία φορά ο Υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφού στο περιθώριο της επιθεώρησης των έργων στην κοιλάδα των Τεμπών, μαζί με τον επικεφαλής της Task Force Horst Reichenbach, σε μία αποστροφή του λόγου του, είπε ότι οι τιμές των διοδίων είναι από τις φθηνότερες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Να είμαστε ευχαριστημένοι δηλαδή. Θυμίζουμε την κορυφαία δήλωσή του στις 17 Ιανουαρίου, πάλι από τα Τέμπη. Δεν έχουμε καμία ουσιώδη μεταβολή στα διόδια σε αυτή την περιοχή. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε για διόδια. Λίγες μέρες αργότερα τα διόδια αυξήθηκαν. Σήμερα ζήτημα διοδίων έθεσε στον Υπουργό και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Είπα ότι είναι από τα φθηνότερα στην Ευρώπη. Το θέμα δεν είναι όμως αυτό. Το θέμα είναι αν μπορέσουμε να τα φθηνίνουμε προς όφελος της κοινωνίας, της ασφάλειας. Βλέπουν το αυτοκίνητο και δεν βλέπουν τα αυτοκίνητα. Βλέπουν το δέντρο και δεν βλέπουν το δάσος. Συμβάσεις γίναν παλαιότερα σε άλλη εποχή. Σήμερα τα έργα πρέπει να έχουν τελειώσει με άλλες συνθήκες, οικονομικές, κοινωνικές. Και σήμερα τα έργα θα έπρεπε να είχαν τελειώσει και να μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί με ασφάλεια τους νέους δρόμους αυτούς και με χιλιομετρική κοστολόγηση και χρέωση.
Ο Χορστ Ράιχεμπαχ σε δηλώσεις του τόνισε ότι θα δοθούν 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία και 750 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τα έργα των αυτοκινητοδρόμων. Καλά είναι τα νέα για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες στους Δήμους Αγιάς και Τεμπών, αφού ο κόμβος πυργετού στη Ραψάνη που θα κατασκευαστεί θα είναι ολοκληρωμένος και όχι ημικόμβος όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Επομένως, η πρόσβαση στα παράλια για όσους έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα θα είναι εύκολη. Επιτέλους, ικανοποιήθηκε το δίκαιο αίτημά τους. Τα πλάνα είναι αρχείου, αφού η αντιμετώπιση που επιφύλασαν για τους δημοσιογράφους, οι διοργανωτές της επίσκεψης, ήταν επιεικώς απαράδεκτη. Ζήτησαν να βρισκόμαστε στα Τέμπη από τις 9 περίπου το πρωί, ενώ ο υπουργός με τον επικεφαλής της Task Force θα έρχονταν στις 12 το μεσημέρι. Για τον τρόπο που διοργανώθηκε η επιθεώρηση διαμαρτυρήθηκε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, που τελικά δεν συμμετείχε στην ξενάγηση που έγινε στον Ράιχεμπαχ. Ευχαριστούμε. Ήρθατε να συμμετέχουμε σε μια φιέστα, ε! Δεν έχει φιέστα, κύριε Γαβάλα. Σε μια φιέστα. Γιατί φωνάζετε? Η μόνη φιέστα, γιατί εσείς το διοργανώνετε, γιατί όλοι εσάς μας δείχνουν. Εμείς δεν είδαμε για φιέστα. Εμείς είδαμε να μειώσετε τα διόδια και να μην σκοτώνει τον κόσμο. Εμένα δεν θα μου φωνάζετε, κύριε Γαβάλα. Σας παρακαλώ. Εντάξει. Τι βλέπω, άντε πάνε να φύγουν, να συγχάσουν. Κάτσε, το πανηγυράκι, εμείς δύο πράγματα θέλουμε. Φιέστα χαρακτηρίζει τη σημερινή επίσκεψη η υποψήφια Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Ροδιώτη. Διοργανώνω μια φιέστα στην ιστορία της Σύρακας των Τεμπών και για τη συνέχιση των έργων. Πολύ πρόσφατα, πριν ελάχιστους μήνες, ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή αναθεώρηση των συμβάσεων για τους αυτοκινητοδρόμους, που θα κοστίσει εκατομμύρια στον ελληνικό λαό, χωρίς φυσικά κανένα αποτέλεσμα και μια τραγική και εξαιρετικά μεγάλη αύξηση των διοδίων. Τα διόδια μας λοιπόν είναι φθηνότερα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Να πούμε εδώ στον κύριο Χρυσοχοίδη και στον κάθε κύριο Χρυσοχοίδη ότι μπορεί τα διόδια μας να είναι φθηνότερα από τα υπόλοιπα, όμως το δικό μας δίκτυο είναι σε πολύ χειρότερη μοίρα από ότι είναι το δικό δίκτυο της κάθε ευρωπαϊκής χώρας. Και φυσικά να πούμε και για τους μισθούς μας ότι είναι οι μικρότεροι σε σχέση με όλους τους μισθούς της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών χωρών. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα το θέμα μας. Πού να πάμε. Έρχονται οι εκλογές, πλησιάζουν, 25 Μαΐου είναι η ημερομηνία. Οι πολιτικοί μας λοιπόν έχουν έτσι μπει στον δρόμο των περιοδιών. Ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανέβηκε και στην Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, όσον αφορά τους πολίτες, δηλώνουν ότι οι εποχές που η παρουσία ενός πολιτικού στην πόλη τους που μπορούσε να ξεσηκώσει έτσι και να συγκεντρώσει το πλήθος, έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Λοιπόν, στην θρακική τηλεόραση, λοιπόν, με αφορμή την περιοδία του κυρίου Τσίπρα στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομωτινή και γενικά όλη στη Βόρεια Ελλάδα, οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης μίλησαν στην κάμερα και πάμε να δούμε τι είπανε. Πάνε χρόνια που η παρουσία ενός πολιτικού μπορούσε να ξεσηκώσει και να συσπυρώσει μεγάλη μερίδα του κόσμου, προκειμένου να περιμένει με αγωνία το περιεχόμενο και τις εξαγγελίες που αυτός θα προέβαινε κατά την επίσκεψή του. Με αφορμή την επίσκεψη αστραπή του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, στην Αλεξανδρούπολη, ο κόσμος της επιβεβαιώνει τις χαμηλές του προσδοκίες από τις εκάστοτε επισκέψεις των πολιτικών της κεντρικής πολιτικής σκηνής, σημειώνοντας πως αυτές γίνονται για ψηφοθυρικούς και όχι ουσιαστικούς λόγους. Οι ερωτώμενοι υπογραμμίζουν πως το υπάρχον πολιτικό σύστημα έχει εξαντλήσει τις όποιες δυνατότητές του, προσθέτοντας πως χρειάζεται μια ριζική ανανέωσή του. Τίποτα, κανένας. Είναι επισκέψεις ουσίας ή εντυπωσιασμού? Δεν θέλουμε. Δεν νομίζω, γιατί δεν έρχονται να προτείνουν κάτι. Έρχονται συνήθως, δείχνουν την παρουσία τους για λόγους κυρίως ψηφοθυρικούς, για να ξαναπλησιάσουν την πελατεία τους. Μέχρι τώρα τι φέρνανε θετικά? Αυτοί που είναι κλεισμένοι με τα εκατομμύρια μέσα, και πότε θα τους τα πάρουν? Όχι, δεν νομίζω. Δεν φέρνω κάποιο μήνυμα. Θεωρείτε γενικά ότι εξυπηρετούν σκοπούς ουσίας ή απλά είναι κομματικές πιέσεις? Όχι, απλώς έρχονται εδώ πέρα για να πούνε ότι ήρθανε, μας θυμούνται κάθε φορά που γίνονται εκλογές. Θετικά να φέρουν τι, λόγω εκλογών? Θεωρείτε δηλαδή ότι έχουν σκοπούς ουσίας ή απλά είναι μόνο πρόκειται για κομματικές πιέσεις? Για κομματικές πιέσεις. Δείξανε ότι να δείξουν. Τι να μας προσφέρουν άλλο. Απογοητευμένος γενικότερα? Γενικώς, ναι, οπωσδήποτε. Καλά είναι οι επισκέψεις των πολιτικών στην Τράκη, δεν είναι άσχημο πράγμα. Αρκεί να συζητάνε με τον κόσμο τα θέματα που τους απασχολούν, προβλήματα που έχουν
Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά είναι ένα θεατράκι. Απολύτως. Ναι, ναι. Δεν περιμένω τίποτα από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό. Ό,τι είχαν να δώσουν, μόνο αρνητικά είχαν κυρίως να δώσουν. Τα έδωσαν στο παρελθόν. Για το μέλλον δεν περιμένουμε, τουλάχιστον από αυτά τα πρόσωπα, τίποτα. Ελπίζουμε, ευελπιστούμε σε κάτι πιο καινούργιο, πιο φρέσκο και λιγότερο βρώμικο. Τίποτα εικονικά είναι όλα. Αυτό το κλίμα βρωμάει και θα βρωμήσει. Όλοι προβληματίζονται πώς θα φύγει αυτή η λέλαπα. Έρχονται και γι' αυτό. Αυτό είναι τερπλόν με το αφελή μου. Σίγουρα, ναι. Δηλαδή τι θα κάνει που θα έρθει, θα μάθει περισσότερα πράγματα. Αυτό δεν ξέρω. Απογοητευμένος από την αντιμετώπιση που έχουν για τη Θράκη η πολιτική μας συνολικά. Απογοητευμένος είμαι γενικά, αλλά ίσως έτσι πρέπει να είναι, μάλλον για να πάμε μπροστά με κάποιον άλλο τρόπο. Δεν ξέρω. Νομίζω. Οι πολίτες λοιπόν έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα και φυσικά στους εκπροσώπους τους, ενώ δηλώνουν, όπως είδατε και εσείς από το ρεπορτάζ της Θρακικής τηλεόρασης, ότι οι επισκέψεις γίνονται καθαρά και μόνο για ψηφοθυρικούς λόγους. Πάμε τώρα στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο έτσι βρίσκεται σε έναν αγώνα δρόμου όσον αφορά την λειτουργία των μονάδων του πρωτοβάθμιου εθνικού δικτύου υγείας, για τον οποίο πρέπει να είναι όλα έτοιμα μέχρι τις 20 Μαρτίου. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, δήλωσε ότι οι κενές θέσεις που θα προκύψουν θα καλυφθούν από επικουρικούς γιατρούς αμέσως. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και επιστρέφουμε με πολλά ακόμα θέματα. Σε κόκκινο συναγερμό εξακολουθούν να βρίσκονται οι υγειονομικές υπηρεσίες στη χώρα μας, αφού κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα, ενώ τα θύματα του ΙΤΑ1 ΝΙ1 πολλαπλασιάζονται τα τελευταία 24 ώρα. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία του Κελπνό, μέχρι χθες το πρωί οι νεκροί ανέρχονταν στους 85, ενώ 57 άνθρωποι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ενδεικτικό είναι ότι από την αρχή της περίοδου ανιχνεύτηκαν 240 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα. Σε κόκκινο συναγερμό εξακολουθούν να βρίσκονται οι υγειονομικές υπηρεσίες στη χώρα μας, αφού κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα, ενώ τα θύματα του ΙΤΑ1 ΝΙ1 πολλαπλασιάζονται τα τελευταία 24 ώρα. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία του Κελπνό, μέχρι χθες το πρωί οι νεκροί ανέρχονταν στους 85, ενώ 57 άνθρωποι νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ενδεικτικό είναι ότι από την αρχή της περίοδου ανιχνεύτηκαν 240 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρήπης, τα οποία νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι φέτος η νοσηρότητα είναι στα ύψη σε σύγκριση με τους δύο περασμένους χειμώνες. Έχει μπει η χώρα μας σε μία περίοδο έξαρσης του ιού της γρήπης, μία γρήπη τύπου Α, κατά κύριο λόγο, η οποία έχει ξεκινήσει περίπου από τις αρχές του Γενάρη. Πάντα η γρήπη κορυφώνεται από τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, με τα περισσότερα κρούσματα του Φεβρουάριο, Μάρτιο. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες. Οι ασθενείς υψηλού κινδύνου υποτίθεται ότι όλοι πρέπει να έχουν εμβολιαστεί. Ποιοι είναι αυτοί? Άτομα ηλικιωμένα, άτομα με χρόνια νοσήματα, άτομα τα οποία έχουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ζαχαροδιαβήτη, καρδιοπάθειες, προβλήματα με το αναπνευστικό, οι έγκυες γυναίκες, τα μικρά παιδιά, όλοι αυτοί οι ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και εργαζόμενοι σε χώρους υγείας, όλοι αυτοί πρέπει να εμβολιάζονται. Όπως τονίζουν οι ειδικοί, είναι σημαντικό να αναζητούν άμεσα γιατρό τα άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα όπως πυρετός, βήχας, πονοκέφαλος και πόνος στους μύες και τις αρθρώσεις. Με βάση τις προειδοποίησεις των ειδικών του Κελπνό, περισσότερο κινδυνεύουν όσοι πάσχουν από βαριές και χρόνιες παθήσεις, οι ηλικιωμένοι και μεταξύ άλλων οι ανοσοκατεσταλμένοι. Ειδικά τώρα που υπάρχει η έξαρση, τα άτομα που εκδηλώνουν συμπτώματα γρήπης πρέπει καταρχάς να παραμένουν στο σπίτι. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον γιατρό τους, αν και εφόσον παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα, σοβαρές εκδηλώσεις της γρήπης, δηλαδή πολύ υψηλό πυρετό, δύσπνοια, πόνο στο στήθος, σύγχυση, εμέτους, τότε πρέπει σίγουρα να εκτιμηθούν από τον γιατρό τους άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση, λαμβάνουν κάποιες οδηγίες και αν παρατείνεται η συμπτωματολογία μπορεί να εκτιμηθούν σε δεύτερο χρόνο μετά από 2-3 ημέρες.
Πάμε τώρα στο χώρο της πολιτικής, καθαρά της πολιτικής. Παρακολουθήσαμε τις προηγούμενες ημέρες τον κύριο Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, ο οποίος ήταν βουλευτής του κόμματος της Χρυσής Αυγής, να έτσι φεύγει από το κόμμα, να γίνεται ανεξάρτητος. Ωστόσο, από τη Ρόδο, στην οποία βρέθηκε στα πλαίσια της εκδήλωσης των υποψήφιων της Χρυσής Αυγής για την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την παράταξη Ελληνική Αυγή στο Νότιο Αιγαίο, στα σενάρια λοιπόν που θέλει να ανεξαρτητοποιείται και αυτός, απάντησε ο βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Κουκούτσης, ο οποίος είναι και αυτός βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Στην εκδήλωση βρέθηκαν και οι βουλευτές Νίκος Μίχος και Αντώνης Γρέγος, οι οποίοι όλοι στις ομιλίες τους αναφέρθηκε για τις προφυλακίσεις που αναμένεται να ακολουθήσουν. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν στην κάμερα του TV Κόσμος και επιστρέφουμε. Φοβάστε τη φυλάκιση? Όχι, κοιτάξτε, το να φυλακιστεί κάποιος δεν είναι κάτι νορμάλ. Θα είναι ψεύτικο να πω ότι μια τέτοια ταλαιπωρία δεν θα στοιχήσει σε οικογενειακό επίπεδο, προσωπικό και πολιτικό. Και δεν μιλάμε για καριέρα τώρα, έτσι. Από εκεί και έπειτα ήταν προδιαγεγραμμένη η πορεία μας, γιατί η φυλάκιση αυτή μου δίνει ένα μεγάλο επιχείρημα. Είμαι με αυτούς που δεν λογοδοτούν. Είμαι με αυτούς που δεν είναι του συστήματος, είμαι με αυτούς που κυνηγούνται. Οι συνθήκες της κράτησής τους δεν έχουν αλλάξει, είναι οι ίδιες αυτές οι οποίες ήταν εξ αρχής. Είναι μόνοι τους σε ένα τμήμα των γυναικείων φυλακών, του Κορυδαλού, φυλακισμένοι ένα-δύο, το δεν έχει αλλάξει κάτι. Όλοι, ακόμη και αυτοί που μεταφέρθηκαν σε άλλες φυλακές εκτός Κορυδαλού? Ναι, 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 δεν έχουν κάποιο προνόμιο. Το αντίθετο μάλιστα, πολλές φορές γίνονται έλεγχοι 3 ώρα, 4 ώρα το πρωί. Ξέρουν ότι δεν υπάρχει τίποτα, μόνο και μόνο για να τους σπάσουν τα νευρά. Αντέχουν, δεν έχουμε πρόβλημα. Το τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια είναι τι να το πω, δεν αντιπροσωπεύει τη δική μας κάποια γενιά. Είναι συνώνυμο του ελληνισμού. Από εκεί και έπειτα όμως, εμείς πρεσβεύουμε τη μεγάλη αγάπη για το έθνος. Πιστεύουμε δηλαδή ότι το έθνος, το ελληνικό, μπορεί να μεγαλουργήσει. Θα μου πείτε τώρα, είναι τέτοια η δύναμή σας? Βλέπετε έτσι όλες αυτές τις διώξεις τόσο απλά? Όχι, δεν τις βλέπουμε απλά. Αλλά οι συνθήκες μας έκαναν να είμαστε σε μονόδρομο. Και διαλέξαμε αυτόν τον δρόμο. Ο δρόμος του εθνικισμού είναι ο δύσκολος. Και να τον ακολουθήσουμε πιστά μέχρι το τέλος. Γιατί χωρίς Ελλάδα, τι να την κάνω την οικογένεια, τι να την κάνω τα παιδιά, τι να κάνω το σπίτι μου ή οτιδήποτε άλλη περιουσία έχω. Τι να την κάνω. Σε μια σκλαβωμένη χώρα δεν έχει νόημα τίποτα πλέον. Και έχω την εντύπωση ότι ο αρχηγός μας, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, και άλλοι συγκρατούμενοι του, οι συναγωνιστές μας, είναι πολύ πιο ελεύθεροι από εμάς. Πραγματικά έχουμε ένα μικρό ποσοστό, οι οποίοι ίσως, ναι, πραγματικά ασπάζονται ιδέες του εθνικοσοσιαλισμού. Σημαίνει ότι όλοι είμαστε εθνικοσοσιαλιστές ή όλοι Ναζί? Με αυτή τη λογική, η Νέα Δημοκρατία στην κοινοβουλευτική της ομάδα έχει 20 κίνεδους. Είναι όλοι κίνεδοι? Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, θα σας πω και κάτι άλλο. Και έτσι όπως λένε ότι είμαστε, φασίστες, δολοφόνοι, εγκληματίες, μόνο δεν έχουν πει ότι βιάζουμε τα παιδιά μας, ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Γιατί να τα αλλάξουμε? Μια χαρά είναι. Στη Χρυσή Αυγή υπερισχύει ο δωδεκαθεϊσμός ή ο χριστιανισμός? Φυσικά ο χριστιανισμός. Φυσικά ο χριστιανισμός. Υπάρχουν και δωδεκαθεϊστές, υπάρχουν και άθεοι, υπάρχουν και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, όπως υπάρχουν και στα άλλα κόμματα. Αλλά εμείς έτσι μεγαλώσαμε. Με τον χριστιανισμό. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, η ορθοδοξία μας τι είναι? Μια μίξη πολιτισμών. Γιατί να την απαρνηθούμε? Το Χριστό τον απαρνήθηκαν οι Εβραίοι, τον απαρνηθούμε κι εμείς? Το μέλλον της χώρας πώς προδιαγράφεται έτσι για τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια, τι βλέπετε?
Εμείς τα βλέπουμε όλα μαύρα γενικώς και λόγω χρώματος, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι δυσίωνα. Ελπίζω ο ελληνικός λαός να ξυπνήσει από αυτόν τον ύπνο του δικαίου και να δώσει σε αυτούς που τον ταλαιπωρούν να καταλάβουν ότι πρέπει πλέον να σταματήσουν να παίζουν με την υπόλοιψη και την αξιοπρέπεια αυτού εδώ του έθνους. Είναι μεγάλη υπόθεση. Όλα εξαρτώνται από εμάς. Συν Αθηνά και Χειρακίνη. Μαζί με τον Θεό ας κουνήσουμε και εμείς το χέρι μας. Δεν είναι δυνατόν να πουλιέται η ΔΕΗ, να ξεπουλιέται και έξω από, από τη Βουλή να υπάρχουν 150 άνθρωποι που δουλεύουν στη ΔΕΗ και διαμαρτύρονται. Ντροπή. Σε όλα τα site των Αθηνών και στα δελτία ειδήσεων τι λένε, ότι έγινε ανεξάρτητος ο βουλευτής Αλεξόπουλος και ακολουθεί ο βουλευτής Κουκούτσης. Βασίζονται στην εντοπιότητά μου ότι είμαι μεσήνιος και ότι είχα κάποιες σχέσεις με την ευρύτερη δεξιά εδώ και χρόνια. Κύριε Σαμαρά, από τον Κουκούτσι δεν θα πάρετε τίποτα. Κύριε της κυβέρνησης, μολόν λαβέ ρε μάλια, μολόν λαβέ, ένα να ξέρετε, ότι αυτό που ζούμε το τελευταίο 1,5 χρόνο δεν το εξαργυρώνουμε με τίποτα, ούτε με χρήματα, ούτε με τίποτα. Θα πάμε, δεν είμαστε ήρωες, και φυλακή θα πάμε και οτιδήποτε, οπουδήποτε άλλο μας έχει τάξει ο αρχηγός μας, γιατί ο αρχηγός μας το είπε. Και φυλακές σας περιμένουν και διώξεις, από την αρχή το είπα αυτό, και νοσοκομεία και θάνατοι. Να λοιπόν, ο Μέγας Νίκος Μιχαλολιάκος βγαίνει από την πρώτη. Γνωρίζετε επίσης ότι με τις καινούριες διώξεις που θα δείτε στα κανάλια και στον τελευταίο Έλληνα που κατοικεί σε αυτόν τον έρημο τόπο, σε αυτόν τον υπέροχο όμως τόπο, τον τελευταίο Έλληνας μπορείτε να καταλάβει ότι είναι ο ορισμός της πολιτικής δίωξης, λέω και πάλι. Όταν δείτε τους συναγωνιστές να πηγαίνουν όλοι στη φυλακή, θα ξέρει και ο τελευταίος πολίτης ότι η Χρυσή Αυγή είναι το μόνο κόμμα που αντιστέκεται. Και να ξέρετε, αυτό είναι ένα σκαλοπάτι που πρέπει αναγκαστικά να το διαβούμε. Θα τολμούσα να το χαρακτηρίσω, Γολγοθάς είναι βαριά λέξη, ωστόσο είναι μια ανηφόρα που την ανεβαίνουμε όχι μόνοι μας, μαζί σας, γιατί η δύναμη που παίρνω από εσάς είναι απίστευτη. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε ούτε μισό βήμα πίσω, όχι ένα. Θα φτάσουμε μέχρι τέλους. Θα προχωρήσουμε μπροστά, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Έχουμε μάθει να μην σκύβουμε το κεφάλι, έχουμε μάθει να έχουμε ψηλά το κεφάλι μας. Μετά αύριο, όπως σας είπε και ο συναγωνιστής ο Αντώνης ο Γρέγος, θα περάσουμε επιτροπή. Εγώ δεν πρόκειται να απολογηθώ σε καμία ρεπούση, σε καμία κλάπα και σε κανέναν αντίτη και λεϊνό και ξεφτυλισμένο όπως είναι αυτή εκεί μέσα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Το μόνο που κάνω και θα συνεχίσω να κάνω όταν θα αποφυλακιστώ να είμαι δίπλα σε εσάς. Και αυτό να το ξέρετε. Πάρτε η ώρα, είμαστε έτοιμοι για την, συγγνώμη, και για την προφυλάκησή μας. Το ξέρουμε ότι θα μας προφυλακίσουν. Εδώ και 3 μήνες προσπαθούν και στρώνουν το χαλί για να μας χώσουν μέσα. Το κατάφεραν. Είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνουν. Φυσικά με ψεύτικες κατηγορίες, δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Εγώ αν θέλετε να το πιστέψετε ή αν θέλετε να μην το πιστεύετε, δεν έχω διαβάσει την δικογραφία μου. Δεν θέλω να διαβάσω την δικογραφία μου. Θεδικότσια. Έχουν φοβήσει, προσπαθούν να τρομοκρατήσουν όλο τον κόσμο. Μέχρι τέλος. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος λοιπόν. Στηρίχτε, βοηθήστε. Να βοηθήσουμε την πατρίδα μας και να προχωρήσουμε με ψηλά το κεφάλι και με την αξιοπρέπειά μας. Να είστε καλά. Ακόμα και τους Αμερικανούς, οι οποίοι θεωρούνται από τους πιο φανατικούς κρεατοφάγους στον κόσμο, κατάφεραν να ξεπεράσουν οι Έλληνες. Έλληνες λοιπόν οι κρεατοφάγοι. Η Ελλάδα είναι σήμερα η 7η χώρα στον κόσμο στην κατανάλωση κόκκινου κρέατος. Ένας Έλληνας φτάνει να καταναλώνει περίπου 100 κιλά το χρόνο κρέατος, όταν οι Αμερικάνοι καταναλώνουν περίπου 88 κιλά τον χρόνο. Απότοκο της εγκατάλειψης του μεσογειακού τρόπου διατροφής και της υιοθέτησης του αντίστοιχου δυτικού θεωρούν την εξέλιξη οι διαιτολόγοι, οι οποίοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις πολλαπλές δυσάρεστες συνέπειες στην υγεία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από την τηλεόραση της Τράκης και επιστρέφουμε.
Στην 7η θέση σε όλο τον κόσμο κατατάσσεται η Ελλάδα στην κατανάλωση κόκκινου κρέατος, ξεπερνώντας ακόμα και τους πρωταθλητές και φανατικούς καταναλωτές κρέατος Αμερικανούς. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χημίας, όπου αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι κάθε Έλληνας καταναλώνει 100 κιλά κρέας κατά μέσο όρο το χρόνο, όταν ο κάθε κάτοικος των ΗΠΑ φτάνει τα 88 κιλά. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσίασε ο ομότιμος καθηγητής προληπτικής ιατρικής και διατροφής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αντώνης Καφάτος, σε εκδήλωση για τα τρανς λιπαρά οξέα στη διατροφή μας, που διοργάνωσε το Τμήμα Χημίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Είναι ένα στοιχείο χαρακτηριστικό, το οποίο επιβεβαιώνει την διατροφική πραγματικότητα των Ελλήνων τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Αφενός, ως λαός έχουμε απομακρυνθεί παρασάγκας από το διατροφικό μοντέλο, το παραδοσιακό μοντέλο της μεσογειακής διατροφής. Αφετέρου, έχουμε σχεδόν καθολικά υιοθετήσει τον δυτικό τρόπο διατροφής. Και μάλιστα, όπως προκύπτει και από την έρευνα στην οποία αναφερθήκατε, το έχουμε κάνει με τον χειρότερο τρόπο. Ξεπεράσαμε σε κατανάλωση κρέατος κατά πρόσωπο σε ετήσια βάση και την κατανάλωση που έχουν οι πρωταθλητές στην κρεατοφαγία, που είναι οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί κατά άτομο καταναλώνουν περίπου 80 κιλά κρέας ετησίως, ενώ εμείς έχουμε φτάσει να καταναλώνουμε περίπου 100 κιλά κρέας ετησίως. Σίγουρα είναι τα κρέατα τα οποία ψήνονται στα κάρβουνα. Αυτό είναι ένα γεγονός για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, ας πούμε, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι τόσο. Όλα τα κρέατα έχουν τη δικιά τους αξία και τη δικιά τους γεύση ανάλογα με την περίσταση. Οι διατροφολόγοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την αλλαγή που έχει συντελεστεί στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων εδώ και δύο δεκαετίες και τις παρενέργειες που έχουν αυτές στην υγεία του πληθυσμού, όπως είναι η αύξηση τόσο της παιδικής όσο και της ενήλικης παχυσαρκίας, αλλά και της ανόδου που εμφανίζουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Από την πλευρά τους, οι κρεοπόλες δηλώνουν πως παρά το φθηνό και ποιοτικό κρέας που έχει η χώρα, η κρίση έχει αισθητά μειώσει την άλλοτε γενναία κατανάλωσή του. Σίγουρα και δεν θα ενοχοποιηθεί το κρέας, το οποίο και αυτό είναι μια απαραίτητη ομάδα τροφίμων. Εκείνο το οποίο πρέπει να ενοχοποιηθεί εντός εισαγωγικών είναι η υπερκατανάλωση του κρέατος και δι' του ερυθρού κρέατος που παρατηρείται τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας. Μία υπερκατανάλωση που επιβεβαιώνεται από την έρευνα στην οποία αναφερθήκατε, αλλά και επισή μία επιβάρυνση σημαντική στους δείκτες υγείας των Ελλήνων σήμερα. Το κρέας είναι απαραίτητο και καλοδεχούμενο όταν καταναλώνεται στην σωστή ποσότητα και συχνότητα. Το κρέας εξακολουθεί να είναι από τα βασικά προϊόντα της διατροφής μας. Παρά αυτά όμως, παρόλο που παραμένει φτηνό, έχουμε υψηλής ποιότητας κρέατα και τα εγχώρια, τα ντόπια, αυτά που παράγουμε στην Ελλάδα μας, σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Παρά αυτά όμως, και λογικό είναι, έχει αισθητά πέσει η κατανάλωση, δηλαδή πλέον δεν μπαίνει κάθε μέρα στο τραπέζι ή τρεις φορές την εβδομάδα, θα μπορεί να μπει μία και δύο φορές την εβδομάδα στο τραπέζι του καταναλωτή. Εκείνο στο οποίο καταλήγουν όλες οι διερωτώμενες πλευρές είναι ότι οι Έλληνες κατά γενική ομολογία έχουν σταματήσει να νηστεύουν όπως παλιότερα, αλλά και το ότι μια ισορροπημένη διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει κρέας, ψάρια, λαχανικά και φρούτα και αποφυγεί κάθε είδους κακών λοιπόν στο καθημερινό μας τραπέζι. Μια σωστή διατροφή πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε τα λαχανικά, δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε το ψάρι που είναι βασικό και αυτό, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε και απ' έξω το κρέας. Δηλαδή μια τέτοια έρευνα δεν μας λέει για το κρέας, απλά μας αναφέρει ότι να προσέχουμε λίγο τη διατροφή μας ό,τι αφορά τα κακά λίπη, τα οποία δεν περιέχονται απόλυτα από το κρέας, αλλά είτε από το γρήγορο φαγητό, πολλές φορές, είτε από τα διάφορα άλλα προϊόντα που συναντάμε, snacks, σε μάρκετ, σε περίπτερα, οπουδήποτε ας πούμε. Αυτή η διατροφή θα πρέπει να προσέξουμε. Εκείνο το οποίο όμως είναι άξιο επισήμανσης και εκείνο το οποίο αναμφισβήτητα έχει συνετελέσει στην αύξηση της κρεατοφαγίας στη χώρα μας είναι το γεγονός ότι σήμερα οι Έλληνες δεν νηστεύουν στο βαθμό που νήστευαν τις δεκαετίες του 60 και του 70 όταν η μεσογειακή διατροφή ήταν το πρότυπο το διατροφικό των Ελλήνων και η μεγάλη προστασία των Ελλήνων ως προς το κομμάτι της υγείας. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι κατά τη δεκαετία του 60 και του 70 ο Έλληνας
κατά κεφαλήν δεν κατανάλωνε πάνω από 10-13 κιλά κρέας ετησίως. Σήμερα καταναλώνει 8 φορές παραπάνω. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και αυτά εδώ τα δοντάκια που λέγονται κοινόδοντες για να τρώμε κρέας. Ωστόσο, όλα με μέτρο. Παν μέτρο είναι άριστο. Συνεχίζουμε τώρα, πάμε στην Κρήτη. Θυμάστε πριν λίγο καιρό για ένα βίντεο που σας είχαμε δείξει και υπήρχε μια καταγγελία έτσι μιας μητέρας, της οποίας της είχαν ζητήσει να επιστρέψει το επίδομα το κετού. Αυτό το θέμα λοιπόν, αυτή η άνευ προηγουμένου απόφαση του Ιδρύματος επανέρχεται στο προσκήνιο. Η απόφαση αυτή, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ότι ζητάνε από μητέρες που γεννήσανε μετά τις 20 Νοεμβρίου του 2012 να επιστρέψουν τα χρήματα του επιδόματος στο κετού. Οι άνθρωποι λένε ότι η εγκύκλειος του Ιδρύματος περιέχει πάρα πολλές ασάφειες και γι' αυτό το λόγο προσφεύγουν στο Διοικητικό Δικαστήριο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Το Πρωτοδικείο Ηρακλείου κατέθεσε σήμερα προσφυγή η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου εναντίον της διοίκησης του ΙΚΑ για το θέμα του επιδόματος στο κετού, το οποίο το ΙΚΑ ζητά για όσες μητέρες γέννησαν μετά το Δεκέμβρη του 2012 να το επιστρέψουν και όχι μόνο αυτό, αλλά με τόκο. Διαφορετικά, το ΙΚΑ στα ειδοποιητήρια που έχει αποστείλει σε όσες μητέρες έλαβαν το επίδομα απειλεί με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Πώς ήταν το επίδομα του κετού μετά από 13 μήνες συγκεκριμένα. Είναι αναπίτρεπτο αυτό το πράγμα, δεν στέκει δηλαδή. Όταν ήταν να γεννήσω, τους ρώτησα αν δικαιούμαι κάποιο επίδομα, μου είπαν ναι, από τη στιγμή που θα γεννούσα στον μητέρα. Και τώρα μου ζητάνε πίσω, δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Αυτά τα 900 ευρώ. Δεν μας φτάνει η υπογεννητικότητα που έχουμε, αλλά και όλα τα τελευταία νομοσχέδια οδηγούν τον κόσμο όχι μόνο στην εξαθλίωση, αλλά και να μην σκέφτεται ούτε καν να κάνει οικογένεια και παιδιά. Μου στείλανε χαρτί ότι θα μου κάνουν κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Αυτό είναι τελείο. Τι να πω τώρα. Θα ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη, η γυναίκα του, σε ποιον αχυρώνα θα γεννήσει για να πάρει το επίδομα αυτό. Δεν υπάρχει λόγο τώρα κάποιο σχόλιο. Είναι παράλογο. Είναι απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και όπως και πολλά άλλα που κάνουν. Είναι παράλογο, βέβαια είναι παράλογο. Και το ζητάνε αναδρομικά. Βέβαια. Αλλάζουν οι όροι μετά το παιχνίδι. Ναι. Συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα. Σπίτι, λέει. Πρέπει να γυρνάμε στα σπίτια. Ναι, ωραία. Ενώ πληρώνουμε τις εισφορές μας κανονικά και αυξημένες, μπορώ να πω. Βέβαια. Ναι, δυστυχώς, παιδιά, ζούμε εδώ. Ο κύριος Βαρδάκης έχει συγκεντρώσει περίπου 80 περιπτώσεις γυναικών στο νομό Ηρακλείου που τους έχουν σταλεί τα ειδοποιητήρια, σύμφωνα με τα οποία καλούνται να επιστρέψουν το επίδομα το κετού και ανάλογα με την έκβαση της υπόθεσης για την οποία έγινε η προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο, θα ακολουθήσουν μαζικές αγωγές. Δεν νοείται αυτή τη στιγμή να εκβιάζει αυτές τις μητέρες, ακόμα και με πληστηριασμό, εάν δεν πληρώσουν τα χρήματα. Αυτές οι περιπτώσεις δείχνουν το πού έχει φτάσει τόσο το Υπουργείο Υγείας όσο και η κυβέρνηση, όπου ουσιαστικά ζητάει από τις γυναίκες να γεννούν στα σπίτια τους και στα χωράφια, έτσι ώστε να παίρνουν το συγκεκριμένο επίδομα. Δηλαδή, γυρνάμε ένα αιώνα πίσω. Εμείς καλούμε τις μητέρες να μην επιστρέψουν τα χρήματα. Είμαστε σε διαδικασία νομική, έτσι ώστε να γίνει αναστολή του συγκεκριμένου επέσχυντου νομοσχέδιου. Ο νόμος για την απαγόρευση του καπνίσματος καλά κρατεί. Καταστηματάρια έχουμε δει να συμμορφώνονται, ενώ και οι ίδιοι οι καπνιστές βγαίνουν έξω παρά το κρύο για να κάνουν έτσι τις τζούρες τους από το τσιγάρο τους. Τώρα, το κάπνισμα απαγορεύεται πλήρως σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας και σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπογραμμίζει σε έγγραφο που απέστειλε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη προς τους εισαγγελείς εφετών της χώρας με θέμα την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Πάμε να δούμε τι έλεγε το έγγραφο και επιστρέφουμε. Το κάπνισμα απαγορεύεται πλήρως σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας και σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπογραμμίζει σε έγγραφο που απέστειλε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευτέρπη Κουτζαμάνη, προς τους εισαγγελείς εφετών της χώρας με θέμα την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Οι δέουσες οδηγίες, σύμφωνα με την κυρία Κουτζαμάνη, θα δοθούν από τις εισαγγελίες εφετών στους κατατόπους εισαγγελείς πρωτοδικών και στη συνέχεια
συνέχεια στις αστυνομικές και λιμενικές αρχές. Η εισαγγελική λειτουργός υπογραμμίζει στην εγκύκλειότηση ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε όλους τους δημόσιους ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού. Σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μεικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης, εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοιχτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ο νόμος για την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους υπάρχει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τώρα τον τελευταίο καιρό, με εγκυκλίους που έχει στείλει το Υπουργείο, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε πιο συστηματικούς και συνεχείς τους ελέγχους. Και οι έλεγχοι γίνονται αφενός με ένα αυτεπάγγελμα από την υπηρεσία μας, σε δημόσιες υπηρεσίες και σε άλλους δημόσιους χώρους και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατόπιν καταγγελιών. Επίσης, η κυρία Κουτζαμάνη στην εγκύκλειό της αναφέρει τις αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου περί απαγόρευσης του καπνίσματος και την επιβολή κυρώσεων. Οι αρχές αυτές είναι οι διευθύνσεις δημόσιας υγείας της τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού, η δημοτική αστυνομία, οι υπάλληλοι επιθεωρητές της Διεύθυνσης Επιθεώρησης ΕΟΤ του Υπουργείου Πολιτισμού, οι επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, ο τομέας ελέγχου καπνού και αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, οι γιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας του ΕΣΥ, οι επόπτες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και οι λιμενικές αρχές. Εκείνο που θέλω να συστήσω είναι ότι πρέπει όλοι να προσαρμοσούμε σε αυτή την απαγόρευση του καπνίσματος, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος να έχουν πινακίδες ανά 15 τετραγωνικά ότι απαγορεύεται το κάπνισμα, να μην υπάρχουν τασάκια και να μην υπάρχουν και θαμώνες είτε επαγγελματίες οι οποίοι καπνίζουν. Δυστυχώς εμείς σαν υπηρεσία είμαστε υποχρεωμένοι τουλάχιστον στις καταγγελίες που γίνονται από πολίτες αλλά και από καταστηματάρχες που καταγγέλει ο ένας τον άλλον κλπ. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιλαμβανόμαστε και να εφαρμόζουμε τον νόμο. Στο Ρέθυμνο τώρα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση την Κυριακή από το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο μετράει ήδη 18 έτη ζωής. Μεγάλη είναι η ανταπόκριση της Κρήτης στο Χαμόγελο του Παιδιού, ενώ δεν είναι λίγοι και οι εθελοντές που το στηρίζουν σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός του Χαμόγελου του Παιδιού είναι να αναζητεί και να βρίσκει ουσιαστική λύση σε κάθε πρόβλημα που αφορά στα παιδιά. Η συνεργασία είναι μεγάλη με φορείς της Ελλάδας, αλλά φυσικά και του εξωτερικού. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο ενεργοποιείται κάθε φορά που υπάρχει έτσι, καταγγελία για την μία αρπαγή ή μία εξαφάνιση του παιδιού. Κατά μέσο όρο σε καθημερινή βάση δέχεται 747 κλήσεις, ενώ από το σύνολο περισσότερες από 68.000 κλήσεις αφορούσαν σε εξειδικευμένα θέματα που χειρίστηκε το έμψυχο δυναμικό του, όπως τόνισε ο πρόεδρος Κώστας Γιαννόπουλος. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Το έχουμε το βίντεο? Το έχουμε. Πάμε να με μεγάλη αγάπη περιβάλλει η Κρήτη το Χαμόγελο του Παιδιού και δεν είναι λίγοι όσοι το στηρίζουν και έμπρακτα εδώ και 18 έτη, όπως τονίστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο. Το Χαμόγελο δεν ασχολείται μόνο με τα θέματα κακοποίησης και παραμέλησης και υπάρχουν περιοχές που απευθύνονται περισσότερο, υπάρχουν άλλες λιγότερο. Είναι και άλλα θέματα, όπως είναι τα θέματα υγείας παιδιών που πρέπει να κάνουν εξετάσεις. Είναι διακομιδές παιδιών, είναι παιδιά που πρέπει να... Ακόμη ενημερώθηκα, γιατί δεν το θυμόμουν πριν λίγο, ότι ήρθε ειδική πτήση και πήρε παιδί κατόπιν έκκλησης του κοινωνικού λειτουργού του Ρεθύμνου, όπως και το ίδιο έγινε με ειδική πτήση στα Χανιά, όπως το ίδιο έγινε και στο Ηράκλειο, για να παραλάβει παιδί που βρισκόταν σε κίνδυνο, γιατί δεν υπήρχαν οι δυνατότητες οικονομικές, ούτε υπήρχε δυνατότητα μέσω του ΕΚΑΒ να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Το Χαμόγελο του Παιδιού αναζητεί και βρίσκει λύσεις στα προβλήματα που αφορούν στα παιδιά. 272.000 κλήσεις δέχεται η γραμμή το χρόνο, 1056, άρα αυτό σημαίνει, και φυσικά από την Κρήτη και φυσικά από όλη την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ο κόσμος εμπιστεύεται και περιμένει λύσεις από το Χαμόγελο του Παιδιού. Το 2011 22.000 παιδιά στήριξαμε ουσιαστικά, το 2012 42.000 παιδιά και το 2013, τελευταία ανακοίνωση που κάναμε, 63.000 παιδιά. Αυτά μπορέσαμε και στήριξαμε. Δεν σημαίνει ότι λύσαμε το πρόβλημα της Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο τώρα, την παρουσία μας εδώ, την παρουσία εννοώ του Χαμόγελου εδώ, γιατί η παρουσία θα είναι των ίδιων των ανθρώπων, με προσωπικό που θα έρθει από την ίδια την περιοχή και με τους εθελοντές που θα είναι πάλι από τις περιοχές της Κρήτης, θα καλύψουμε παγκρίτια
τις ανάγκες και τις προσπάθειες, αλλά πάντοτε συνεργασία με την Εκκλησία, με το Δήμο, με την Περιφέρεια, με τους θεσμούς που πρέπει να υπηρετούμε και θα εντάξουμε την κινητή μας μονάδα στο ΕΚΑΒ που φυσικά υπηρετούμε για να λειτουργήσει καλύτερα. Το χαμόγελο του παιδιού δέχεται κατά μέσο όρο σε ημερήσια βάση 747 κλήσεις για βοήθεια, ενώ από το σύνολο περισσότερες από 68.000 κλήσεις αφορούσαν σε εξειδικευμένα θέματα που χειρίστηκε αποκλειστικά το χαμόγελο του παιδιού. Να βγούμε έτσι λίγο εκτός συνόρων. Εχθές ήταν το δημοψήφισμα στην Ουκρανία, στην Κρυμαία. Να σας πω ότι το ποσοστό συμμετοχής των Ουκρανών ξεπέρασε το 75%, ενώ οι κάτοικοι της Κρυμαίας, ποσοστό που ξεπερνάει το 90%, τάχθηκαν υπέρ της προσάρτησής τους στην Ρωσία. Υπάρχουν έτσι ραγδαίες αλλαγές. Από την επόμενη εβδομάδα η Κρυμαία θα υιοθετήσει το ρούβλι ως δεύτερο νόμισμα παράλληλα με την ουκρανική γρίβνα για τις συναλλαγές με περίοδο προσαρμογής τους 6 μήνες, ενώ η διαδικασία ένωση με τη Ρωσία θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα χρόνο. Η ουκρανική κυβέρνηση παίρνει έτσι τα δικά της μέτρα και τις δικές της επιφυλάξεις. Η Δύση αναφέρει ότι θα υπάρξουν κάποιες Ρωσίες, ωστόσο οι κάτοικοι της Κρυμαίας μίλησαν και θέλουν να ταχθούν με το πλευρό της Ρωσίας. Ευχάριστες ειδήσεις, άριστες κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Όταν η επικαιρότητα τρέχει, εμείς εδώ στο zoogla.gr την ακολουθούμε. Εσείς μην χάσετε το βράδυ 11 και 4 κίτρο. Ένας τύπος και Μάικς Τριανταφυλόπουλος με πολλά αποκαλυπτικά ρεπορτάζ όπως κάθε μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 η ώρα εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμένα και τον Ανέστη να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.